Τώρα τυχαίνει καμιά φορά δημοσιογραφικά να κάνεις και επιτυχία χωρίς να το περιμένεις. Διότι πριν από κάποιους μήνες, πέρυσι το Φεβρουάριο νομίζω, ο Γιάννης Μαλιαρός είχε κάνει μια συνέντευξη από ένα τράπερ. Ο οποίος τράπερ αυτός είχε μπει το όνομά του σε μια παραβατική ενέργεια. Τέλος πάντων, είχαν με κάποιους άλλους διαρρήξει ένα ATM. Μιλάμε για τον πολύ γνωστό τράπερ, τον Ντόν Λεόν, 28 χρονών. Ο οποίος μαθαίνω έχει και δύο παιδάκια και μαθαίνω ότι και η τωρινή σύντροφός του περιμένει παιδάκι. Είναι 3 μηνών έγκυος. Με το καλό τους ευχόμαστε, έτσι κι αλλιώς. Τον είχε λοιπόν κλείσει κανονική συνέντευξη, τον είχε πετύχει στον δρόμο ο Γιάννης Μαλιαρός. Ο άνθρωπος στη συνέντευξη αυτή είχε αποδεχθεί ότι όντως συμμετείχε σε μία τέτοια ληστεία μαζί με ακόμα δύο άτομα. Είχε μείνει 1,5 χρόνο στη φυλακή και υποτίθεται ότι είχε σοφρονιστεί. Και είχε πει ναι, το είχε παραδεχτεί και είπε ότι είχε σοφρονιστεί. Έχει πολύ ενδιαφέρον η συνέντευξη αυτή, γιατί ένα μεγάλο κομμάτι της συνέντευξης που το βρήκανε χθες τα site και το παίξανε. Εμείς τώρα λοιπόν σήμερα, να καμιά φορά πώς κρατάς κάτι στο αρχείο και έρχεται η ώρα και η στιγμή που σου φαίνεται χρήσιμο. Σήμερα λοιπόν εμείς στην πορεία θα ακούσουμε όλη τη συνέντευξη του Ντόν Λεόν στον Γιάννη Μαλιαρό και εδώ στην εκπομπή μας το πρωινό, για να ακούσουμε πώς ο ίδιος δικαιολογεί τη συμμετοχή του σε αυτές τις πράξεις, τι τον οδήγησε δηλαδή στο να με κάποιους άλλους να κάνουν διαρρήξεις ATM. Μάλιστα, λένε άρια οι πληροφορίες ότι η Λία από τις 10 συνολικά διαρρήξεις ανέρχεται στο ηλικιώδες ποσό των 710.000 ευρώ. Ακριβώς, Γιώργο, και αυτό που προβληματίζει στις αρχές είναι το ότι οι δράστες ήξεραν, χτυπούσαν πάντα ATMs σε όλη την Ελλάδα, από Αττική. Σε όλη την Ελλάδα, Αττική, Πελοπόννησο, Αιτωλοακαρνανία, σε όλη την Ελλάδα, γνωρίζοντας ότι αυτά τα ATMs είχαν μέσα πάρα πολλά χρήματα. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της Ερμιώνης. Ναι. Το τελευταίο χτύπημα που οδήγησε το Σάββατο τα ξημερώματα και στο ξεδόντιασμα αυτής της εκρηκτικής ομάδας των ανδρών με τα λευκά, γιατί φορούσαν πάντα αυτές τις στολές να μην αφήνουν το βιολογικό τους υλικό, είναι ότι το ATM που χτύπησαν είχε μέσα 198.000 ευρώ. Αυτά ήταν τα χρήματα. Φορτωμένος με το μισό ποινικό κώδικο συγκεκριμένος και μάλιστα τον Αύγουστο του 2020, αν δεν κάνω λάθος, είχε καταγγελθεί και για την πράξη του βιασμού, βέβαια. Ήταν μια καταγγελία, είχε σχηματιστεί σε βάρος του οικογραφία, την οποία ανακάλεσε μια πρώην σύντροφός του που την είχε κάνει τότε, με αποτέλεσμα ο άνθρωπος να έχει απαλλαγή. Ωραία. Πάμε να συνομιλήσουμε με τη δικηγόρο του Ντόν Λεόν, την κυρία Βάσο Πανταζή, που είναι μαζί μας. Κυρία Πανταζή, καλή σας ημέρα. Καλημέρα, κύριε Λιάγκα. Καλημέρα και στο πάνελ. Ευχαριστώ πάρα πολύ που δεχθήκατε να μιλήσουμε. Νομίζω ότι ο πελάτης σας αύριο θα περάσει στον ανακριτή, έτσι δεν είναι? Είναι στη Γαδά τώρα, κρατείτε. Ναι, κρατείτε στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση και αύριο το πρωί στις 10 η ώρα θα απολογηθούμε ενώπιον της τακτικής ανακρίτριας. Να ξέρετε ότι σε αντίθεση με την προηγούμενη υπόθεση, κύριε Λιάγκα, σε αυτήν ο εντολίος μου δεν αποδέχεται το σύνολο των πράξεων για τον οποίο εμπλέκεται. Α, δεν αποδέχεται το σύνολο των πράξεων. Μία θα αποδεχθεί από τις 10. Θα αποδεχθεί αυτήν που πραγματικά έχει συμμετοχή. Ναι. Θα εξηγήσει φυσικά τους λόγους. Να ρωτήσω κάτι, κυρία Πανταζή, γιατί για να καταλάβω και εγώ, να καταλάβει και ο κόσμος, γιατί ο κόσμος δεν οφείλει να γνωρίζει σε πόσες πράξεις έχει μπλεχτεί ή κατηγορείται ότι έχει μπλεχτεί ο πελάτης σας, ο Ντόν Λεόν. Λοιπόν, όταν έμεινε φυλακή 1,5 χρόνο, σωστά? Γιατί, ναι. Για ποια πράξη έμεινε φυλακή? Έμεινε φυλακή για τις εκρήξεις ATM. Ναι. Σε άλλη υπόθεση, για την οποία ομολόγησε εξ αρχής την αστυνομία, χωρίς την παρουσία συνηγόρου, την εμπλοκή του για όλες τις πράξεις. Ωραία. Τελειώνει λοιπόν με αυτό. Από τη μέρα τελειώνει. Δεν έχει δικαστεί. Δεν έχει δικαστεί, κύριε Πανταζή, γι' αυτό? Όχι, δεν έχει δικαστεί. Δεν έχει δικαστεί. Έχει λήξει το 18μήνο της προσωρινής κράτησης. Α, γι' αυτό βγήκε. Και πρώτη και 16. Ωραία. Όρους. Α, έχει λοιπόν αποφυλακιστεί από πέρσι το Γενάρη, σωστά? Δηλαδή είναι περίπου το παιδί 10 μήνες έξω, 11 μήνες. Ωραία. Λοιπόν, σε αυτούς τους 11 μήνες τώρα, ο ίδιος αρνείται την οποιαδήποτε συμμετοχή σε τέτοια πράξη, εκρήξη ATM κτλ. Κτλ. Ή όχι? Αρνείται στο σύνολο όπως είναι τοποθετημένη η δικογραφία και δηλαδή, πώς να το πω, την έχουν δημιουργήσει διοπτικές αρχές. Με την έννοια ότι τον κατηγορούν για 6 πράξεις, για 6 εκρήξεις. Ναι. Και ο ίδιος αποδέχεται τη συμμετοχή του σε μία. Ναι. Κάτσε, σε μία πράξη μετά την αποφυλάκηση, λέμε τώρα, έτσι? Βεβαίως, η άλλη δικογραφία είναι μια άλλη υπόθεση. Ναι. Για την οποία θα οδηγηθεί από τη δικαιοσύνη στο τριμελές εφετικό αποκλεισμένο και θα δικαστεί όταν έρθει η ώρα. Να ρωτήσω κάτι. Τώρα, υποτίθεται ότι. Ωραία. Υποτίθεται, θα ακούσουμε και ολόκληρη τη συνέντευξη που είχε παραχωρήσει εδώ στην εκπομπή μας ο άνθρωπος. Μας είχε πει, γιατί είναι και ένα γλυκό συμπαθές παιδί από ό,τι βλέπουμε τώρα εδώ, μας είχε πει ότι όλοι κάνουμε λάθη, υπήρχε μια οικονομική ανέχεια,
λόγω της ανέχειας αυτής αναγκάστηκα, με ψήσανε, ήμουν και μικρός, να κάνω το εύκολο χρήμα, πολύ ωραία. Σοφρονίστηκα και από εδώ και πέρα τα λάθη δεν θα τα ξανακάνω. Φαίνεται ότι είτε συμμετείχε σε πολλές πράξεις όπως κατηγορείται, είτε συμμετείχε σε μία πράξη όπως ο ίδιος αποδέχεται, δεν σοφρονίστηκε και επανέλαβε τα ίδια λάθη. Πώς το αιτιολόγησε σε εσάς που έχετε μιλήσει μαζί του? Είναι έτσι ακριβώς, κύριε Λιάγκα. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Νομικά είναι τα ζητήματα του αν υπάρχουν 6 πράξεις ή μία πράξη. Για την κοινωνία δεν πάβει να υπάρχει μία δεύτερη εμπλοκή. Μπράβο, σωστό είναι. Εγώ προσωπικά είμαι πολύ απογοητευμένη. Ναι. Απογοητευμένη είναι και η οικογένειά του, οι φίλοι του, οι άνθρωποι που τον έχουν πιστέψει. Νιώθω ότι ο Δον Λεόν έχει μπει σε μία διαδικασία να πιστεύει εσφαλμένα, και φυσικά αυτό δεν μπορεί να αποτελεί καμία σε περίπτωση δικαιολογία, ότι χτυπάω τράπεζες, δηλαδή το δεν σύστημα, είναι χτυπάω το σύστημα. Χτυπάω το σύστημα. Ναι, δηλαδή. Ότι δηλαδή αυτά τα λεφτά θα τα ξαναπάρουν οι τράπεζες. Δεν έχω ποτέ πειράξει άνθρωπο. Ναι. Νομίζω ότι εκεί το μυαλό του έχει κλικάρει σε κάτι λάθος. Και ίσως δεν αντιλαμβάνεται τον έλεγχο. Να δώσει ιδεολογικό περίβλημα στην αντικοινωνική του συμπεριφορά, κύριε Πανταζή. Δηλαδή χτυπήσαμε την τράπεζα γιατί μας προκαλούσε, όπως λέγει και το παλιό τραγούδι. Κυρία Καλύβα, επειδή είστε και εσείς πολύ έμπειροι, θα σας πω ότι πιστεύω. Δεν είναι τυχαίο ότι ο εντολέας μου, όταν πλησιάζει σε ένα ATM, είδατε και χθες, είχατε εσείς μαρτυρία στο site σας, λέει στον άνθρωπο, κάτσε πέρα, να μην ενοχληθείς από τον ήχο, μη σε πάρει κάτι, μη χτυπήσεις, εμείς θα πάρουμε τα λεφτά και θα φύγουμε. Άρα λοιπόν, συγγνώμη τώρα, αυτός κάνει μια πράξη εναντίον του συστήματος, τα λεφτά αυτά, τα 710 χιλιάρικα κατηγορείται όλη η συμμορία. Υποτίθεται ότι έχει αποσπάσει από τα ATM. Τα λεφτά αυτά, όπως διάβασα χθες στα site, όντως γίνεται ένα ξέπλυμα και τα οποία χρησιμοποιούνται στα βιντεοκλίπ του Ντόν Λεόν. Ισχύει αυτό, όχι, που διάβασα? Γιατί ο ίδιος όχι. Δεν είναι. Καταρχήν, να ξέρετε ότι για να γίνει ξέπλυμα, θα πρέπει αυτά τα λεφτά να διοχετευτούν στην αγορά με ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Έτσι ναι. Ορίζει ο νόμος. Αυτό μέσα στη δικογραφία προς το παρόν δεν έχει προκύψει. Ναι. Αυτό που είναι πολύ βασικό, κύριε Λιάγκα, να πούμε, γιατί την εκπομπή σας την παρακολουθεί πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας όλων των ηλικιών, είναι ότι σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να συνδέσουμε τη μουσική του, την καλλιτεχνική του δραστηριότητα με αυτές τις πράξεις. Τα παιδιά που ακούν λοιπόν τα τραγούδια του και έχει πάρα πολλούς θαυμαστές νεαρής ηλικίας, το μήνυμα που θέλει να περάσει ο ίδιος μέσω εμού, που μου δίνετε αυτή τη δυνατότητα μέσα από την εκπομπή σας, είναι ότι αυτού του είδους το εύκολο κέρδος οδηγεί στη φυλακή. Και δεν πρέπει να μιμούμαστε. Άρα τι το κάνει, δηλαδή, συγγνώμη τώρα. Πάω και κλέβω μια στιγμή. Πάω και κλέβω για να δημιουργήσω ένα παράδειγμα στη νέα γενιά. Ότι ορίστε, εγώ το κάνω και πράξη, κλέβω και μπαίνω φυλακή. Άρα σταματήστε να κλέβετε. Τι είναι αυτό που μας λέτε τώρα? Τι πράξει, κυρία Πανταζή, τι έκανε στίχου. Διαβάζω εδώ πέρα ένα στίχο. Έκανε μπαμ το ATM. Αυτό δεν είναι στίχο του εντολέου σα. Έκανε μπαμ το ATM. Ναι, αυτό είναι το τραγούδι, το βιωματικό που έγραψε, το criminal. Αυτό λοιπόν λέω εγώ, επειδή το μήνυμα που πρέπει να περάσουμε προς τα έξω είναι το σωστό. Ο Δον Λεόν θα πάει αύριο στην ανάκριση και θα ακολουθήσει αυτό που πρέπει να ακολουθήσει. Αλλά προσέξτε όμως τώρα, επειδή αναφέρεστε στα νέα παιδιά, ένας άνθρωπος, είτε είναι καλός καλλιτέχνης, είτε δεν είναι καλός καλλιτέχνης, μια στιγμή τώρα, επιτρέψτε μου λίγο, είτε είναι καλός καλλιτέχνης, είτε δεν είναι καλός καλλιτέχνης, δεν μπορεί να αποτελεί πρότυπο για τη νέα γενιά, για την οποιαδήποτε γενιά, ένας άνθρωπος που παραπάνω από μία φορά. Γιατί άντε να πούμε τη μία φορά το νεαρό της ηλικίας, οτιδήποτε άλλο, άντε να το δικαιολογήσει η κοινωνία. Τη δεύτερη φορά, δηλαδή όταν επαναλαμβάνεται ένα λάθος, δεν είναι λάθος πια, είναι επιλογή και στάση ζωής. Και να σας πω κάτι. Δεν είναι και ένα δηλαδή, ακούνε, να πω και κάτι άλλο. Θα σας πω αμέσως, επειδή έμαθα, πληροφορήθηκα σήμερα το πρωί, κυρία Πανταζή μου, ότι έχει δύο παιδάκια και ότι η νυν σύντροφός. Και περιμένει και ένα τρίτο. Με το καλό λοιπόν. Είναι ένα νέο παιδί 28 χρονών, όμως είναι πατέρας δύο και προσεχώς τριών παιδιών. Άρα λοιπόν, το θέμα δεν είναι τι πρότυπο αποτελεί ο Ντόν Λεόν για την κοινωνία, για τη δικά του τα παιδιά, δηλαδή θα μεγαλώνουν παιδιά, τα οποία ουσιαστικά βλέπουν τον πατέρα τους, θα μείνει φυλακή, να περνοβγαίνει στη φυλακή. Τι πρότυπο είναι, και δεν μπορεί να έχει το άλοθη ότι ξέρετε οι τράπεζες είναι συστημικές, άρα πάμε και χτυπάμε τις τράπεζες. Ένα σύγχρονο Ρομπέρτο Μπαρδασόν, τα λεφτά τα μοίρασε στους φτωχούς, τον Ντόν Λεόν, τι έκανε? Ακούστε με, εξ αρχής αυτό σας εξηγώ, μου ζητήσατε να σας δώσω μια εξήγηση. Ναι, ναι. Σας δίνω την εξήγηση που καταλαβαίνω εγώ εγώ θεωρώ, εγώ νιώθω ότι αυτό τον σπρώχνει προς τα εκεί αν με ρωτάτε, επειδή είναι όμως ένα εξαιρετικό παιδί. Με την έννοια όμως ότι πρέπει να τη συνειδητοποιήσει ακριβώς αυτό που λέτε κι εσείς, ότι υπάρχουν τρία παιδιά που πολύ σύντομα θα μεγαλώνουν χωρίς τον πατέρα τους. Ναι. Αυτό είναι η προσωπική στέρηση της ελευθερίας, η οποία είναι συνέπεια των πράξεων αυτών όμως. Ναι, τι να κάνουμε, να ρωτήσω κάτι. Εγκληματή, τώρα, τώρα που μιλήσατε μαζί του, έχει καταλάβει ο άνθρωπος ότι είτε του φορτώσουν τις 10 είτε τη μία,
ότι θα ξαναμπεί φυλακή. Το έχει καταλάβει τώρα. Είναι υπότροπος, βέβαια. Σαφέστατα. Το έχει καταλάβει. Και τι λέει, πώς θα αντιδρά, δηλαδή ποια είναι η ψυχολογία του τώρα? Είναι πολύ στενοχωρημένος, αλλά να σας πω κάτι. Αυτά πρέπει να τα σκεφτόμαστε πριν. Το μετά δεν έχει νόημα. Σωστά, έχετε δίκιο, κυρία Πανταζή. Έχετε δίκιο. Κυρία Πανταζή, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ξέρετε, συνήγορος είμαι, αλλά απ' την άλλη είμαι και μέλος της κοινωνίας. Σωστά. Προσπαθώ να κάνω πάντα μια υπεράσπιση, η οποία είναι κοινολογική. Να μην λέμε τρέλα, ούτε να λέμε πράγματα που δεν μπορούν να σταθούν στα αυτιά των ανθρώπων που ξυπνάνε κάθε πρωί και πάνε στη δουλειά τους. Σας θυμάει, Στάσας. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, κύριε Πανταζή. Όλες οι τοποθετήσεις του Γιώργου της κυρίας Πανταζή πάντα βασίζονται στον ορθολογισμό. Και από την άλλη, εγώ διαφωνώ σε αυτό που λέτε, συνδέει την πράξη. Κοινωνία με αυτά που λέει η κυρία Πανταζή. Εγώ διαφωνώ σε αυτό που είπε, να μην συνδέουμε τις πράξεις του με τη μουσική. Έκανε μπαμ το ATM. Δεν έγραφε το Imagine του Τζον Λένον. Και ο Σιδηρόπουλος τον έλεγε ληστέψαμε την τράπεζα γιατί μας προκαλούσε. Δεν έκανε ληστείες. Μαύρο χρήμα κόβω τίγκα. Δίνω το παρόν δύο φορές στο τμήμα. Καλά, γιατί αν δεν τα έκανε. Παιδιά, μισό λεπτό. Αν δεν τα έκανε στίχους όλα αυτά που έχει ζήσει, πάλι δεν θα ήταν αλληλένδετη η καλλιτεχνική του δραστηριότητα με την παραβατική του συμπεριφορά. Εγώ πάντως πιο πολύ θλίβομαι γιατί θα σα πω. Για τα παιδιά του λε. Δεν είναι για τα παιδιά συνολικά. Τα παιδιά συνολικά θαυμάζουν και λάθος ανθρώπους κτλ. Το βρίσκουν στον δρόμο τους. Για τα δικά του τα παιδιά. Τα παιδιά του, αυτό λέμε. Όταν το κάνεις δεύτερη φορά, μακάρι ο άνθρωπος να σταματήσει εδώ. Φοβούμαι, μακάρι να βγω ψεύτης. Θα μείνει κάποια μήνες, χρόνια στη φυλακή, δεν ξέρω πώς θα μείνει. Θα μείνει, πάντως είναι δεδομένο. Ναι, okay. Λοιπόν, φαίνεται ένα γλυκό παιδί στο πρόσωπο. Θα έχει μια καλή συμπεριφορά, εικάζομαι στη φυλακή. Θα βγει κάποια στιγμή, θα αποφυλακιστεί. Μην το κάνει και τρίτη φορά. Δηλαδή να σκεφτεί τα δικά του τα παιδιά. Τη δική του τη σύντροφο, τη δική του τη ζωή. Τώρα αυτό το άλοθη ότι είμαι ο Ρομπέρτο Δασόν, χτυπάω τράπεζες και οκ, okay, δεν χτύπησα 10 τράπεζες, χτύπησα μία. Εγώ να δεχτώ ότι χτύπησε μία. Τι πάει να πει αυτό δηλαδή. Είναι λιγότερο το κακό. Πάντως στο κατηγορητήριο υπάρχει και δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, γιατί σε ένα από τα συμβάντα στις 4 Οκτωβρίου πυροβόλησαν. Και βρήκαν και όπλα πάνω. Μα το θέμα δεν είναι αν θέλει να πλήξει τις τράπεζες. Έχει ήδη πλήξει την οικογένειά του. Λοιπόν, έκανε μπαμ το ATM.